Γεια σας, γεια σας. Τι μου κάνετε, εύχομαι να είστε όλοι καλά. Στο σημερινό βίντεο φτιάχνουμε τρεις συνταγές στο air fryer που ουσιαστικά σας δείχνω πώς μου έχει λύσει τα χέρια με το air fryer. Και εγώ το χρησιμοποιώ καθημερινά, δεν χρησιμοποιώ σχεδόν καθόλου φούρνο, φτιάχνω αρκετά πράγματα εκεί. Τρεις πανεύκολες συνταγές που μπορείτε να τις φτιάξετε κι εσείς. Γι' αυτό σε αυτό το σημείο μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή και like, θα με βοηθήσει πολύ. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε με την πρώτη συνταγή που είναι ένα viral του TikTok, το Putin Cake. Το φτιάχνουμε μαζί και είναι, χρησιμοποιώ δύο Putin συσκευασίες βανίλια. Μην ξεχάσετε, γιατί αυτές οι φόρμες που χρησιμοποιώ και κάνω και πάρα πολύ ωραία σχήματα είναι από ένα προηγούμενο haul που έχω κάνει από το Shein, μην ξεχάσετε να το δείτε. Δύο αυγά. Δεν χρησιμοποιώ ούτε καν αυγοδάρτη, τίποτα, με το πιρούνι γίνονται όλα. Ανακατεύω καλά. Τα υλικά θα σας τα έχω βάλει και στο κουτί περιγραφής και για τις τρεις συνταγές. Ανακατεύουμε καλά, 180 γραμμάρια σιμιγδάλι και ένα κουταλάκι του γλυκού baking. Ανακατεύουμε το πιρούνι μου, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Και στο τέλος προσθέτω και λίγα κομμάτια κουβερτούρα γάλακτος. Θα συμπληρώσω και λίγο ακόμα, το θέλω πιο σοκολατένιο εγώ. Βάζω ακόμα, η υφή του πρέπει να είναι έτσι. Και το τοποθετώ όλο μαζί σε αυτή τη φόρμα σιλικόνης και μπαίνει στον air fryer. Σας ζητώ συγγνώμη γιατί δεν μπόρεσα να το δείτε το τελειωμένο, γιατί τέλειωσε η μπαταρία από το μηχανή, από την κάμερα. Το έχω βάλει για 25 λεπτά, το κοιτάω και λίγο στους 180 βαθμούς. Εγώ ουσιαστικά τον αποδιγύρισα και μία. Μπορούσα να το απογυρίσω για να γίνει τέλειο και να το αποτέλεσμα το βλέπετε σε ωραίο σχήμα και αρκετά όμορφο και πολύ πολύ γευστικό. Ένα τέλειο πρωινό και όχι μόνο, απογευματινό με τον καφέ μας, φουλ στην πρωτεΐνη και εγώ το φάγω ουσιαστικά για πρωινό μαζί με ακτινίδιο και αχλάδι και είχα προσθέσει και λίγο ζάχαρη άχνη από πάνω. Μ' αρέσουν τα γλυκά, το έχουμε πει ούτως ή άλλως. Συνεχίζουμε με τη δεύτερη συνταγή. Αυτή θα χρησιμοποιήσουμε μόνο τρία υλικά. Είναι τα πιο τέλεια μπέγκελ που έχετε φάει. Τώρα σας δείχνω πώς τα φτιάχνω στο air fryer σαν ψωμάκια. Συγγνώμη, αλλά τα έχω κάνει ξανά και σαν κουλούρι. Και έχουν γίνει εξίσου τέλεια. Βάζουμε ένα ποτήρι αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Με 2/3, αυτή είναι η αναλογία, 1 και 2/3 γιαούρτι στραγγιστό που χρησιμοποίησα το 2%. Και ένα κουταλάκι προαιρετικά μπέικιν. Τα ανακατεύω αρχικά με το κόπο κουτάλι. Και μετά, όπως κάθε ζύμη, πρέπει να μπουν τα χεράκια για να γίνει πιο εύκολο και πιο ωραίο το ζυμαράκι μας. Ξεκινάω το ζύμωμα.
και είναι έτοιμο το ζυμαράκι μας. Και επειδή, όπως σας είπα, έχω πάρει αυτή τη φόρμα σιλικόνης για muffins, αλλά εκεί θα φτιάξουμε εμείς και τα μπέγκελ μας. Σας δείχνω πως μπορεί πολύ εύκολα να γίνουν ψωμάκια για καθημερινή χρήση, να τα έχουμε και για το φαγητό και όχι μόνο, είτε σαν κουλούρι είτε σαν ψωμάκια στρόγγυλα. Σας τα δείχνω, τα χωρίζω τη ζύμη μου σε 7 κομμάτια, γιατί 7 είναι οι θήκες που έχω για το air fryer. Τα πλάθω σε στρογγυλά μπαλάκια. Προσπαθώ να τα μοιράσω εξίσου, να είναι τα ίδια. Δεν βγαίνουν αναλογικά ίδια, αλλά τέλος πάντων αυτή είναι και η ομορφιά του χειροποίητου. Το χειροποίητο ποτέ δεν είναι ίδιο. Τα φτιάχνω 7 εξίσου μπαλάκια. Βλέπετε, είναι πολύ εύκολα στη ζυμούλα μας. Πολύ ωραία, δεν κολλάει. Και τα βάζω σε αυτές τις θήκες που έχω πάρει για μάφι. Αλείφω λίγο με λαδάκι, γιατί χρειάζεται το λαδάκι. Αλείφω λίγο τη ζύμη, τις θήκες μέσα. Βάζω λίγο. Όχι ότι δεν ξεκολλάνε, το βάζω γιατί χρειάζεται λίγο στην συνταγή. Και τα βάζω μέσα στη φόρμα μου. Ορισμένα θα βγουν λίγο πιο φουσκωτά, βλέπετε, η μοιρασιά δεν ήταν δίκαιη. Είναι έτοιμα όλα για να μπουν στο air fryer μου. Μια τελευταία πινελιά είναι ότι τα περνάω λίγο πάλι με λαδάκι και πασπαλίζω με σουζάμι. Με σουζάμι άσπρο έχω εγώ και μαυρό σουζάμι του πάω, είναι πάρα πολύ ωραίο. Στους 180 για 20 λεπτά. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό. Τέλεια ψωμάκια, ειδικά ζεστά, με βουτυράκι και μαρμελάδα ή με βούτυρο σκέτο και τυράκι ή με τυράκι και γαλοπούλα, είναι τέλεια. Και ναι, ακόμα βλέπετε πιέζουν οι καπνοί, αλλά είναι τόσο ωραίο και τόσο τέλειο το αποτέλεσμα που φτιάξτε το και θα με θυμηθείτε. Δεν είναι άδικα viral στο TikTok. Όντως είναι πάρα πολύ ωραία η συνταγή. Και συνεχίζουμε την τρίτη συνταγή, που ουσιαστικά είναι μια ομελέτα. Πάλι την ίδια φορμούλα χρησιμοποιώ. Τις βάζω λίγο λαδάκι κάτω για να μπορέσει να έχει έτσι μια λιπαρότητα η ομελετίτσα μας. Πολύ λίγο, όπως βλέπετε. Τρομερά υγιεινό όμως, ό,τι και να φτιάξετε. Εγώ για αυτή την ομελέτα ήταν ουσιαστικά ότι είχα σπίτι και με αυτό την έφτιαξα, γιατί έτσι θέλω ένα ωραίο μεσημεριανό ή πρωινό, ανάλογα πως θέλω να τρώω την ομελέτα. 3 αυγά που τα χρυφάω ελαφρώς με το πιρούνι. Στον μπολ μου
και το ρίχνω μέσα. Προσθέτω τα μανιτάρια, τις πιπεριές, το μπέικον, ήθελα και λίγο spicy να είναι, τα προσθέτω όλα μέσα, βάζω και cottage cheese που έχω από πάνω. Το απλώνω για να δημιουργήσει αυτή την κρούστα από πάνω, γιατί θα δείτε στο τελείωμα ότι δεν φαίνεται σαν ομελέτα, φαίνεται σαν πίτσα. Θυμηθείτε με, φτιάξετε αυτή τη συνταγή με ό,τι της ομελέτας, είναι τέλεια. Λίγο αλάτι και πιπέρι. Το ταρακουνού και λίγο, αλάτι πιπεράκι. Και στους 170 για 20 λεπτά. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό. Αυτή η φόρμα της σιλικόνης είναι εκπληκτική. Και να το. Είναι τέλεια η ομελέτα. Φτάσαμε στο τέλος και του σημερινού μας βίντεο. Εύχομαι να σας άρεσαν όλα αυτά που σας έδειξα. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή και like, θα με βοηθήσει πολύ. Και να πατάτε και το κουδουνάκι. Ραντεβού στο επόμενο βίντεο. Φιλιά πολλά!